Καλημερίζω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον πρόεδρο του ΚΕΠΚΑ, τον κύριο Νίκο Τσεμπερλίδη, καθώς μας ζητήσατε χθες κάποιο σχόλιο σχετικά με τις ανακοινώσεις που γίναν για την τιμή της ενέργειας. Οι τιμές διαμορφώνονται γύρω στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα γενικά, σε γενικές γραμμές, αλλά ο κύριος Τσεμπερλίδης τα έχει μελετήσει καλύτερα τα πράγματα, έχει βρει που υπάρχουν προβλήματα, που δεν υπάρχουν και θα μας τα εξηγήσει καλύτερα. Καλή σας μέρα, πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Πράγματι μπαίνουμε σε ένα καινούριο πείραμα, το οποίο ξεκινάει από τον Αύγουστο, θα το δούμε σε πραγματικά αποτυπωμένους λογαριασμούς το Σεπτέμβρη, και νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική επιδότηση, γιατί έχει ορίσει σαν πλαφόν τα 500 ευρώ τιμή χρηματιστηρίου ανά μεγαβατόρα, ενώ η σημερινή τιμή έχει φτάσει περίπου και η χθεσινή γύρω στις 470. Με 337 ευρώ επιδότηση μεγαβατόρα είναι μια πολύ σημαντική, θα έλεγα έτσι, επιδότηση. Τώρα η εικόνα που μπορούμε να σχηματίσουμε είναι ότι ανακοινώθηκαν για τις εταιρείες οι τιμές οι οποίες θα ισχύσουν τον Αύγουστο. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι ο μέσος όρος κινείται γύρω στα 150 ευρώ η μεγαβατόρα μέχρι 170, δηλαδή 15 λεπτά έως 17 λεπτά, που είναι μια σχετικά καλή τιμή στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε. Τι διαπιστώσαμε όμως? Κάποιες εταιρείες φαίνεται ότι νομίζουν ότι έχουν από κάτω ακόμα, να μην πω καμιά βαριά έκφραση, κάποιους που δεν ξέρουν να διαβάζουν. Mm-hmm. Ξαφνικά τι είδαμε? Είδαμε Πάγιο να ανεβαίνει σε 29,9 ευρώ το μήνα, δηλαδή 30 ευρώ το μήνα, που σημαίνει για τις 1000 μεγαβατόρες, που είναι ένας μέσος όρος που καταναλώνει μια μικρή οικογένεια το τετράμινο, άλλωστε ανά τετράμινο παίρνονται και ενδείξεις του ρεύματος από την ΔΔΕ, μας βάζει 30 ευρώ το μήνα, που σημαίνει στο τετράμινο είναι 120 ευρώ. Άρα, ενώ πληρώνουμε τη μεγαβατόρα με την επιδότηση από 150 ως 170, θα πληρώνουμε και άλλα 120 για το Πάγιο. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι Πάγιο, αυτό είναι σχροκέρδια καθαρή. Είναι ένα μήνυμα ότι εδώ, παιδιά, είστε κορόιδα και μπορούμε να σας κοροϊδέψουμε όπως θέλουμε, όπως κάναμε τόσο καιρό. Σας δίναμε το τυράκι στη φάκα και όταν ερχόταν ο λογαριασμός, ξαφνικά βλέπατε, ενώ σας λέγαμε 6, 10, 15 λεπτά, ερχόταν η ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία ήταν πολλαπλάσια και πέφτατε από τα σύννεφα. Το ίδιο νομίζω το παιχνίδι προσπάθησαν να παίξουν και τώρα. Είδα μια αντίδραση από τη ΡΑΕ, ελπίζω πως θα στείλει το μήνυμα. Η άλλη αντίδραση πρέπει να είναι από τους καταναλωτές. Είναι πολύ καλό ότι, επειδή είναι κειμενόμενο η τιμή του ρεύματος, μπορούμε σαν καταναλωτές, κάτι που ισχύει και στις τηλεπικοινωνίες, ανά πάσα στιγμή να εγκαταλείψουμε τον προμηθευτή μας και να πάμε στο διπλανό. Χωρίς, άμα η διαδικασία κάνουμε, είναι εύκολη. Συγγνώμη λίγο που διακόπτω. Κάποιοι έχουν κάνει κάποια συμβόλαια που είναι, ας πούμε, για 24 μήνες. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Γιατί εγώ έκανα το συμβόλαιο, ας πούμε, για 24 μήνες, αλλά στο μεταξύ τα οικονομικά δεδομένα από την πλευρά της εταιρείας έχει καταγγελθεί, να το πω έτσι, η σύμβαση. Δεν έχουν τηρηθεί όροι της συμφωνίας. Εγώ έχω δικαίωμα να φύγω πριν λήξει το συμβόλαιό μου? Βεβαίως, καταρχήν τα συμβόλαια σας λήγουν από τη στιγμή που έχουν αλλάξει όροι. Mm. Από τη στιγμή που υπάρχει επιδότηση και δεν υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής, με ποιον τρόπο θα στιμολογεί η εταιρεία η οποία σας έχει κάνει μια σύμβαση η οποία αναφέρει μέσα ρήτρα αναπροσαρμογής? Άρα με πολύ απλό τρόπο σημαίνει ότι απελευθερώνονται όλοι οι καταναλωτές που έχουν συμβάσεις. Mm. Και κυρίως απελευθερώνονται και άνθρωποι οι οποίοι βεβαιασμένα, ενώ είχαν κάνει μια συμφωνία για σταθερή τιμή, η οποία ήταν προς όφελός τους, προς όφελος των εταιριών το αρχικό διάστημα, προς όφελος του καταναλωτή τώρα το τελευταίο 4-5-6 μήνες, ναι, που έχουμε υψηλές τιμές, πάνε και τα σπάνε τα συμβόλαια. Άρα εδώ ξεκάθαρα, εφόσον έχουμε μακροχρόνια συμβόλαια τα οποία προέχουν ρήτρα αναπροσαρμογής, σπάνε. Τα υπόλοιπα συμβόλαια, από όσο ξέρω, έτσι κι αλλιώς τα σπάσαν οι εταιρείες. Εκτός από μια εταιρεία, η ΔΕΗ, η οποία δεν έσπασε 500.000 συμβόλαια, τα οποία ήταν χαμηλότερη τιμή συμφέραν του καταναλωτή. Κατάλαβα. Επομένως, είναι μια θετική εξέλιξη. Έχουμε δεδομένο ότι μπορούμε να φεύγουμε από τις εταιρείες και να πάμε σε άλλες. Είναι ένα καλό μήνυμα, αρκεί να αρχίσουμε να διαβάζουμε, να μπορούμε να διαβάζουμε τους λογαριασμούς. Ναι.
Να καταλαβαίνουμε τι πληρώνουμε, σε ποιον πληρώνουμε, για να μπορούμε να αντιδράσουμε. Είναι το βασικό στοιχείο για την αντίδραση των καταναλωτών. Οι καταναλωτές του καναπέ πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να αποκτήσουμε φωνή, ισχύ, συλλογική, για να έχουμε αποτέλεσμα. Γιατί ξέρετε, αυτή η ιστορία με τις εταιρείες και τον τρόπο που μας πουλούσαν τα προϊόντα ήταν ένα αποτέλεσμα μιας νομοθεσίας της ΡΑΕ χωρίς καμία διαβούλευση. Όταν έκανε διαβούλευση μαζί μας και πάμε στο δεύτερο στάδιο που ξεκίνησε περίπου πέρσι τέτοιο καιρό και φτάσαμε να νομοθετήσει τον 7ο μήνα, ένα χρόνο σχεδόν μετά, καταλαβαίνετε ότι η διαβούλευση έφερε καλύτερα αποτελέσματα και κατάλαβε η ΡΑΕ ότι την παρακολουθούμε. Δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει υπέρ των επιχειρήσεων. Αυτό ήθελα για αυτόν να πω, τον λόγο έχουμε μια καλύτερη νομοθεσία. Θέλει και την στήριξη όμως και από την ίδια την πολιτεία να είναι στον πλευρό του πολίτη και να μην είναι με τα συμφέροντα εντός και εκτός εισαγωγικών των ιδιωτικών εταιριών. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω με έναν τρόπο διάφανο, με την έννοια ότι ναι, βλέπω μια πολύ σημαντική επιδότηση. Δεν είναι λεφτά τα οποία είναι της πολιτείας, είναι λεφτά τα δικά μας πάλι. Τα περισσότερα είναι από αυτά που πληρώνουν οι χρήστες ενέργειας. Αλλά δεν μπορείς να αφήνεις ένα χρηματιστήριο να λειτουργεί με τέτοιον τρόπο. Είναι ελάχιστοι αυτοί που πουλούν και διαμορφώνουν τιμές εκτός πραγματικότητας. Για να το πω, για να γίνει αντιληπτό από τους καταναλωτές, θα σας πω το εξής. Ναι, περίπου 40-45% στην Ελλάδα παράγεται το ρεύμα από το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο ξέρουμε και πριν, αλλά και λόγω πολέμου, είναι τρομακτική η τιμή του. Έχει αυξημένο κόστος. Ναι. Αλλά από τις πηγές ενέργειας που λαμβάνουμε από ΑΠΕ, δηλαδή από ηλιακούς συλλέκτες και από αέρα, ηλιακοί συλλέκτες όταν είναι μεμονωμένη η παραγωγή, δηλαδή είναι συλλέκτες που έχουν στο χωράφι κάποιος, στο σπίτι του κάποιοι, που είναι σημαντικός αριθμός παραγωγών. Μιλάμε για φωτοβολταϊκά, έτσι είναι. Μπράβο, αυτά παίρνουν από 19 έως 40 ευρώ μεγαβατόρα. 19 ως 40 και πουλούνται στη χρηματιστήριο 450 και 500. Σωστά, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο άνοιγμα που κάποιος εσχροκερδεί. Έτσι, αυτό το άνοιγμα, εκτός από τις άλλες ΑΠΕ οι οποίες έχουν φτιάξει κάποιους συνεταιρισμούς ενώσεις που καταφέρουν να πουλάνε στο χρηματιστήριο γύρω στα 70 με 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Πάλι το άνοιγμα μέχρι τα 500 είναι τρομακτικό. Τεράστια διαφορά. Άρα, ακριβώς. Άρα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας του ελληνικού χρηματιστηρίου, γιατί είναι μια χώρα που βρίσκεται στην άκρη της Ευρώπης. Το ίδιο πρόβλημα έχει η Ισπανία και η Πορτογαλία, αλλά αν θα δείτε τον ευρωπαϊκό χάρτη τιμών, η Ισπανία και η Πορτογαλία αυτή τη στιγμή που εμείς έχουμε 474 τη μεγαβατόρα ευρώ, έχει 148,25 και η Πορτογαλία και η Ισπανία. Καταφέρανε να εξαιρεθούν από τον ευρωπαϊκό τρόπο τιμολόγησης της ενέργειας και να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε και εμείς ως χώρα, αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε ακριβώς στην άκρη, έχουμε μια σύνδεση με Βουλγαρία, με Ιταλία, έχουμε και Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία που έχουμε μια σχέση δοσοληψίες με ένα δίκτυο όχι τόσο ισχυρό, θα έπρεπε το χρηματιστήριο να λειτουργεί διαφορετικά το δικό μας. Και το ζήτημα του χρηματιστήριου το βάλαμε στη ΡΑΕ γιατί αυτή επιβλέπει, αλλά δεν είδαμε να κάνει ένα άλμα ελέγχου της διαδικασίας του χρηματιστηρίου. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που φωνάζουν και τα κόμματα, που το ξέρει και η κυβέρνηση, είναι ότι υπάρχουν παραγωγές από ΑΠΕ οι οποίες κέρδιζαν όταν πουλούσαν 50-60 ευρώ τη μεγαβατόρα και τώρα την πουλάνε 450 και 500. Μάλιστα. Γίνεται αντιληπτό αμέσως όλους μας ότι αυτοί κερδοσκοπούν. Ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό που είπατε στην αρχή και για μένα είναι αλήθεια και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος το ψάχνω πάρα πολύ. Είναι να ψάχνουμε το τι υπογράφουμε και τι συμβάσεις κάνουμε με τις εταιρείες. Να ψάχνουμε να δούμε αν είναι σταθερά, τι τιμολόγηση έχουν. Και πολύ σημαντικό είναι, κύριε Τσεμπερλίδη, αυτό που μας είπατε, ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε σταθερή τιμολόγηση και έχουν αλλάξει οι όροι συμβολέου, μπορεί ένας καταναλωτής να σηκωθεί, να φύγει και να αλλάξει εταιρεία. Συμφωνούμε απόλυτα. Γι' αυτό κάναμε και ειδικές εκπομπές, ειδικές αν θέλετε διαλέξεις σε δήμους
να δώσουμε εικόνα στον καταναλωτή να αρχίσει να μπορεί να διαβάζει τον δύσκολο λογαριασμό. Να καταλάβει όταν του κάνουν μια προσφορά πρέπει να του λένε τρεις τιμές. Παλιότερα ίσχυε. Σου παίρνανε τηλέφωνο και σου λέγανε ότι ξέρεις θα πληρώνεις 6 λεπτά την αμαρβατόρα. Δηλαδή μου λέγανε, μιλούσανε για την μεγαβατόρα στα 60 ευρώ. Και τώρα παιδιά, είναι δυνατόν να μου λέτε αυτή την τιμή? Αφού έχει 450 στο χρηματιστήριο. Και πάγιο έχει και πάγιο, σου λέγανε μια τιμή. Και δεν σου λέγανε για τη ρήτρα. Μα η ρήτρα λέει επιβάλλεται από αλλού, δεν είναι δικιά μας. Τι δεν είναι δικιά σας? Γιατί λέτε ψέματα στους καταναλωτές? Ακόμα και σήμερα το ίδιο παραμύθι ακολουθούν. Άρα τώρα πιστεύω να έχει τελειώσει αυτό, γιατί ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει ακριβώς τι είναι στην ανταγωνιστική χρέωση, ποια πράγματα πρέπει να ρωτάει. Τώρα πλέον δεν έχει το τυράκι στη φάκα από Αύγουστο. Είναι να σου λέει μια τιμή την οποία θα ανακοινώνει και στο site. Αυτό θα το δούμε, ναι. Ακόμα δεν το είδαμε ακόμα. Έτσι. Θέλω λίγο μια χρήσιμη, το πάει, θέλω μια χρήσιμη πληροφορία να μας πείτε λίγο. Άρα αν εγώ θέλω να αλλάξω πάροχο, να κοιτάξω τιμή χρέωσης, να κοιτάξω πάγιο και τι άλλο είπατε να προσέξουμε όταν πάμε να μπούμε σε μια καινούργια εταιρεία? Τίποτα άλλο, αν υπάρχουν ρήτρες μέσα οι οποίες είναι καταχρηστικές. Άρα τώρα ρωτάω ποιο είναι το πάγιο σας, ποια είναι η τιμή που θα πουλάτε, ναι, η οποία ανακοινώνεται, και πάνω σε αυτήν είναι και η έκπτωση, είναι, μετά έρχεται η κρατική έκπτωση 337 ευρώ. Άρα δεν βάζετε όριο 500. Το καταλαβαίνω ότι θα ξέρω τι τιμή θα πληρώσω. Αν έχετε βάλει 300-400 όσο βάζει, ξέρω εγώ, δεν είναι από 150 η μεγαβατόρα ως 170. Κάποιες εταιρείες ήδη τα 500 τα πήγαν στα 600, 585 λένε. Πάνω σε αυτά θα είναι επιδότηση. Λοιπόν δεν θα πάω σε αυτή την εταιρεία. Αρχίζει να καταλαβαίνει και ο καταναλωτής. Είναι επιλογή μας. Δεν είναι επιλογή μας για την ακρίβεια. Είναι επιλογή μας για την εσχροκέρδεια και πρέπει να το κάνουμε και σε άλλους τομείς. Στις αλυσίδες, στην καθημερινότητα, αυτά που μας φορτώνουν οι αλυσίδες της λιανικής στη διατροφή μας και στα είδη καθημερινής ανάγκης, δεν έχουν αυξήσει στις τάξεις 30-40% και δεν αντιδρούμε σαν καταναλωτές. Θα πρέπει να αποκτήσουμε μια συλλογική έκφραση, μια ισχύ. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι απάντησα. Ρωτάτε, τι τιμή πουλάτε? Το βλέπουμε στο τέτοιο, ξέρουμε ποια είναι η επιδότηση. Αυτό ισχύει για ένα μήνα. Λοιπόν, για τον άλλο μήνα θα έχουμε καινούργια. Αλλά όταν βλέπουμε ότι μια εταιρεία λέει αρχική τιμή 485 ευρώ η μεγαβατόρα και η άλλη λέει 580, σε ποια θα πηγαίνατε εσείς? Δεν θα πηγαίνατε σε αυτή που έχει 485, αφού βλέπατε και τι πάγιο έχει μία. Αν η πάγιο έχει μία 2 ευρώ το μήνα και άλλη έχει 30. Βέβαια. Άρα η επιλογή είναι δεδομένη. Πρέπει να κάνουμε μια άρθρωση, μια πρόσθεση, πολύ απλή πρόσθεση. Το πάγιο είναι το χειρότερο που έχω ακούσει. Τι καλύπτει το πάγιο δηλαδή, τι είναι αυτό το πάγιο που πρέπει να πληρώσω? Το καταλαβαίνω ότι παλιά που υπήρχε η ΔΕΗ, που υπήρχε ο ΤΕΜ μόνο με όλια και ήταν το πάγιο, ήταν έβαζες ένα τηλέφωνο στο εξοχικό σου, σου βάζανε ένα πάγιο 2-3 ευρώ. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν το χρησιμοποιούσες κάποιους μήνες. Το ίδιο και για τη ΔΕΗ, είναι οι εγκαταστάσεις που μπαίνουν. Αλλά τώρα σήμερα πάγιο που έχουν γίνει τα πάντα, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να υπάρχει. Είναι απλώς ένα πεδίο το οποίο προσπαθούν οι εταιρείες να κερδοσκοπήσουν και να ξεφύγουν από τον έλεγχο. Κύριε Τσεμπερλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Το τηλέφωνο του ΚΕΠΚΑ λειτουργεί από τις 9.30 μέχρι τις 2.30. Είναι το 2310-23-33-33. Ας πάρει ο κόσμος να ενημερωθεί, να συσπηρωθεί, να οργανωθεί για να υπάρχει μαζική και συλλογική αντίδραση. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.